Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ιστορικό, εμπνευστή και υποστημενικό υπεύθυνο της δράσης 12 Οκτωβρίου του 1944 η Αθήνα Ελεύθερη. Γνωστό ιδιαίτερα για τους ιστορικούς περιπάτους στην Αθήνα με θεματολογία γύρω από την κατοχή και, και τα Δεκεμβριάνα. Και επίσης συγγραφέα του βιβλίου «Οι Ειδωσύλλογοι», που έχει εκδοθεί πρόσφατα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και είναι και η αφορμή για αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν αφορά τις μορφές, τις όψεις που έλαβε η συνεργασία με τις δυνάμεις της κατοχής. Επίσης αναφέρεται εισαγωγικά στο βιβλίο ότι ήταν τέτοια η έκταση της συνεργασίας, κυρίως μέσω των κυβερνήσεων, αλλά και μέσω των διαφόρων μηχανισμών του κράτους, είτε αφορά το δικαστικό σύστημα, είτε αφορά το στρατό, την αστυνομία, όλο αυτό που πολύ εύστοχα το ονομάζεται θεσμική μνήμη του κράτους, ήταν τόσο βαθιά και τόσο έντονη αυτή η συνεργασία που μιλάμε για ελληνική κατοχή. Αυτό θα θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο παραπάνω? Ναι, ο όρος ελληνική κατοχή τον εισάγω σε αυτό το βιβλίο για να περιγράψω κυρίως το πεδίο της πολιτικής και ένοπλης συνεργασίας τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, και προέκυψε από την κατά τη διάρκεια της έρευνας, αναδύθηκε πολύ καθαρά ότι οι δυνάμεις που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις επιχειρήσεις στρατιωτικού ή αστυνομικού τύπου κατά των πολιτών σε Αθήνα και Πειραιά είναι οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας. Βλέπουμε λοιπόν τόσο από το πολεμικό ημερολόγιο του Γερμανού διοικητή, αλλά όσο και από πολλές άλλες πηγές, ότι τα μπλόκα, οι συμπλοκές και οι μάχες, οι έρευνες, οι νυχτερινές έρευνες σε σπίτια κτλ., όλες αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται πρωτίστως από τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας και τα σώματα ασφαλείας, κυρίως τη χωροφυλακή, με την διακριτική εποπτική παρουσία των γερμανικών δυνάμεων, ή σε άλλες περιπτώσεις έχουμε τις ελληνικές δυνάμεις να δρουν από μόνες τους. Είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις. Οπότε αυτό περιγράφω ως ελληνικό στρατό κατοχής. Είναι αυτό το τμήμα λοιπόν των ταγμάτων ασφαλείας και των σωμάτων ασφαλείας, το οποίο από τον Οκτώβριο του 1943 και μετά εντάσσεται σε γερμανική διοίκηση, δηλαδή εντάσσεται κάτω από τις διαταγές του εκάστοτε επικεφαλής των SS, του αντιστρατήγου Γιούργεν Στρόπ στην αρχή και του Βάλτερ Σίμανα μετά. Οπότε και επιχειρησιακά και διοικητικά οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν ενταχθεί στον μηχανισμό κατοχής, τον γερμανικό μηχανισμό κατοχής, και ήταν αυτές που πρωτοστατούσαν σε όλη αυτή την ασύλληπτη βία που εκδηλώνεται τον τελευταίο χρόνο της κατοχής κατά της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν εξαίρεση αυτό το γεγονός σε σχέση με το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη? Δηλαδή αυτό το φαινόμενο της αυτή η μορφή και η ένταση και η έκταση συνεργασίας. Ακούστε, η έκταση και η ένταση συνεργασίας, όχι, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Είναι εκτεταμένη συνεργασία σε όλη την Ευρώπη και είναι ιδιαίτερα βίαιη αυτή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν οι εγχώριοι συνεργάτες των Γερμανών σε κάθε κατεχόμενη χώρα, που αντιμετώπισαν οποιαδήποτε αντίσταση απέναντι στις πολιτικές που ήθελαν να εφαρμόσουν οι γερμανικές αρχές. Δεν είναι λοιπόν κάτι το πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό που είναι διαφορετικό στην Ελλάδα είναι το μετά, δηλαδή ο βαθμός ατιμωρησίας των ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Σε όλες τις κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης, μετά τη λήξη του πολέμου, οι ειδωσύλλογοι πέφτουν στα μαλακά, θα μπορούσαμε να πούμε, πέρα από κάποιες παραδειγματικές τιμωρίες. Δεν έχουμε μια εκτεταμένη ακαθάριση, ας το πούμε, του κρατικού μηχανισμού κάθε χώρας. Στην Ελλάδα δεν συνέβη ούτε και αυτό. Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές γνώρισαν μια
κινήθηκαν και μεταπολεμικά σε ένα πλαίσιο πλήρους ασυλίας και ατιμωρησίας. Η εμπλοκή του παλιού πολιτικού προσωπικού, των πολιτικών του Μεσοπολέμου, κυρίως αυτό το σκέλος, ας πούμε, ήθελα να εστιάσω, ότι ήταν σχεδόν ολοκληρωτική στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό τμήμα που διέφυγε, οι υπόλοιποι ουσιαστικά με κάποιον τρόπο συνεργάστηκαν ή συμμετείχαν σε κυβέρνηση συνεργασίας. Θα πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε σε μεγάλο βαθμό και τις προσωπικές στρατηγικές που ακολουθεί κάθε πρόσωπο. Στη διάρκεια της κατοχής έχουμε ουσιαστικά την διάλυση του προπολεμικού πολιτικού συστήματος, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει νωρίτερα, μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί δικτατορία του Μεταξά και του Βασιλιά, κάτι το οποίο μια περίοδος ιδιαίτερης δοκιμασίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Οπότε τα προπολεμικά κρατεά μεγάλα κόμματα, του Λαϊκό Κόμμα, η Βασιλική δηλαδή, και το Κόμμα των Φιλελευθέρων, η Βενιζελική, βρίσκονται ήδη σε μια παρατεταμένη κρίση. Είναι πολυδιασπασμένος ο χώρος πλέον μέσα στην κατοχή και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του πολέμου, αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις βλέπουν ότι ξεπερνιούνται από τα πράγματα, από τις ίδιες τις εξελίξεις των πραγμάτων. Είναι η περίοδος, είναι ο χρόνος του ΕΑΜ, όλα δείχνουν, ιδίως τους τελευταίους μήνες κατοχής, προς την πλευρά του ΕΑΜ. Συνεπώς, κάποια στελέχη και από τις δύο πλευρές, όχι όλοι, κάποια στελέχη και από τις δύο πλευρές, μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεργασίας, να διαγράψουν δηλαδή το αιματηρό παρελθόν που είχαν ήδη από το διχασμό του 2015, τον εθνικό διχασμό το λεγόμενο, να διαγράψουν λοιπόν αυτά που τους χώριζαν και να κάνουν μια προσωρινή ακεχηρία και όχι μόνο αυτό, μια εντυπωσιακή συμμαχία, πρωτόγνωρη συμμαχία στα χρόνια της κατοχής για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του ΕΑΜ. Έχουμε λοιπόν, ιδίως τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, τη σύμπραξη προσωπικότητων πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών από την πλευρά των Φιλελευθέρων και από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος, στην προσπάθειά τους να κάνουν ένα ενιαίο, ένοπλο, πολιτικό μέτωπο κατά του ΕΑΜ, και βλέπουμε ότι σε αυτό το μέτωπο πρωταγωνιστούν άνθρωποι του παρελθόντος. Δεν είναι μόνο ο Ιωάννης Ράλης που είχε την κυβέρνηση, δεν είναι μόνο που ήταν πρωθυπουργός στην τελευταία κυβέρνηση, δεν είναι μόνο ο Αναστάσιος Ταβουλάρης, το δεξί χέρι του Ράλη, ως υπουργός εσωτερικών των δύο τελευταίων κυβερνήσεων και ένας άνθρωπος που φέρει τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο που πολιτεύτηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις την περίοδο της κατοχής. Είναι και ο Σιλιανός Γονατάς, το νούμερο 2, ο υπαρχικός του κόμματος των Φιλελευθέρων. Είναι βέβαια και ο Βασίλης Ντερτιλής, που ήταν ο διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας, ο Βουλπιώτης, ο σημαντικός παράγοντας, οικονομικός παράγοντας και γενικός διευθυντής της Siemens και της Telefunken στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι δηλαδή, και βέβαια ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Σφόδρα αντιβασιλικός, ο οποίος θα συνεργαστεί πολύ στενά με το Σφόδρα βασιλικό Ιωάννη Ράλη κατά το ΕΑΜ. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μια σύμπραξη ευκαιριακή, γιατί μετά θα ξαναχωρίσουν πάλι κάποιον οι δρόμοι, μια σύμπραξη, και αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς παρακολουθεί το Κάιρο αυτές τις, δηλαδή εννοώ η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, αυτές τις διεργασίες που γίνονται στην Αθήνα. Είδαμε πρόσφατα την εξαιρετική ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος», που μιλάει για την κοινοτυπία της οικογενειακής ζωής, της ήρεμης του Ρούντολφ Ες, διοικητή του Auschwitz. Και διαβάζοντας μέσα στο βιβλίο μια σειρά από βιογραφικά στοιχεία από πολλούς πρωταγωνιστές, πολλούς συνεργάτες των κατακτητών, μεταξύ των οποίων ήταν ο Τερζόγλου, που έτσι επιλέγω κάποιους που μου μείναν, τον Τερζόγλου που υπήρξε μεγαλέμπορος Ελέων, Μαυραγωρίτης, τον
Μιχαήλ Λαβέροφ που, και της κατασκευαστικής του εταιρείας που γιγαντώθηκε με συμβόλαια κατά τη διάρκεια της κατοχής, του εξάρχου που υπήρξε βασανιστής στην Οδο Μέρλιν, και μέσα από αυτό δίνεται πρόσωπο στο δοσιλογισμό. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια το μόνο πρόσωπο που μπορούσαμε να ταυτίσουμε είναι του Αρτέμι Μάτσα από τις ταινίες με τον δοσιλογισμό. Τι είδους δουλειά απαιτήθηκε για αυτού του τύπου την έρευνα και τη συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων? Ναι, σε αυτό το βιβλίο αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Είναι ένα βιβλίο που δεν το δουλεύω, που ουσιαστικά το δουλεύω αρκετά χρόνια χωρίς να ξέρω ότι θα το γράψω, δηλαδή μάζευα υλικό για το φαινόμενο της συνεργασίας ήδη από τα προηγούμενα βιβλία, γιατί ούτως ή άλλως στο ίδιο περιβάλλον κινείται και το πρώτο βιβλίο που αφορά την αντίσταση, αλλά και το δεύτερο που αφορά τα Δεκεμβριανά. Οπότε πάντα μάζευα όλα αυτά τα χρόνια στοιχεία για τους συνεργάτες και βέβαια τα τελευταία 6 χρόνια περίπου εστίασα την έρευνά μου αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το θέμα. Είναι αρκετά δύσκολο να βρούμε τις προσωπικές διαδρομές στο φαινόμενο της συνεργασίας και για ευνόητους λόγους, γιατί τα αρχεία είτε πολλά έχουν καταστραφεί είτε σε πολλά δεν έχουμε πρόσβαση. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να προσωποποιήσουμε αυτά που αφηρημένα λέμε αντίσταση ή συνεργασία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό προσπάθησα να το κάνω και στο πρώτο μου βιβλίο που μελετούσα το αντιστασιακό κίνημα, δηλαδή να προσωποποιήσω ποιοι είναι αυτοί που έκαναν αντίσταση, για ποιους λόγους, ποιο είναι η κοινωνική γεωγραφία του αντιστασιακού κινήματος. Το ίδιο ακριβώς προσπαθώ να κάνω και σε αυτό το βιβλίο, περνώντας από την άλλη πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της συνεργασίας. Θέλω να δω, να δώσω πρόσωπο, όχι στη λογική να καταγγείλουμε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά στη λογική να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και με ποιες διαδρομές και πώς φτάσαμε. Με ποιες διαδρομές, να δούμε, να τους κάνουμε τρισδιάστατους και όχι μονοδιάστατους. Να μην υπάρχει μόνο ένα όνομα. Να δούμε την ηλικία, να δούμε την καταγωγή, πού ζούσανε, πού κατοικούσανε, το επάγγελμά τους, στοιχεία για τον κοινωνικό τους περίγυρο, ό,τι περισσότερο για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο ζωντανή εικόνα του φαινομένου. Η χρήση αυτών των ονομάτων σας έχει φέρει αντιμέτωπο δικαστικά με κάποιους από τους συγγενείς, υπάρχει κάποιο? Είναι νωρίς ακόμη. Είναι νωρίς. Δεν έχει κλείσει 2,5 μήνες το βιβλίο. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Νομικά είναι λεγμένο το κείμενο, εννοείται πριν δημοσιοποιηθεί. Πρώτα απ' όλα, προσωπικά δεδομένα νεκρών δεν υπάρχουν, οπότε δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι, και το έχω τσεκάρει, νομικά δεν έχει κάποιο ζήτημα το κείμενο. Δεν μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο ιστορίας με αρχικά. Ναι. Και την ιστορία τη γράφουμε με ονόματα. Δεν μπορούμε να γράψουμε λοιπόν με αρχικά. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι πολύ καλά ζυγισμένα αυτά που γράφω μέσα και πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, τεκμηριωμένα. Συνεπώς, και ακριβώς επειδή, όπως είπα νωρίτερα, στόχος μου δεν είναι να καταγγείλω συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ είμαι ιστορικός, δεν είμαι δικαστής. Οπότε το κίνητρο δεν είναι να αναδειχτεί η δράση του τάδε, αλλά να δούμε μέσα από την δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου πώς στήθηκαν, ποιοι μηχανισμοί κρύβονται από πίσω στο θέμα της συνεργασίας. Άλλωστε, περισσότεροι άνθρωποι που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο δεν τους γνώριζα καν. Και ούτε είναι και σαν ονόματα γνωστά, δηλαδή δεν είναι κάποιες γνωστές οικογένειες που μπορούμε να πούμε ότι είναι ο τάδε ή τάδε. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η συμμετοχή σε απεργία την περίοδο της κυβέρνησης του Τσολάκογλου μπορούσε να οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Παρόλα αυτά, έχουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο το ξέσπασμα αρκετών απεργιών, δράσεων από τη μεριά της αντίστασης, με μάλλον
κομβικό σημείο και μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δράση κατά της πολιτικής επιστράτευσης. Πείτε μας πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι στιγμές αντίστασης, πόσο κόσμο αφορούσαν και επίσης τι σήμαιναν τελικά για την νομιμοποίηση ή την απονομιμοποίηση αυτών των κατοχικών κυβερνήσεων. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό, βλέποντας την έκταση και κυρίως την ένταση του φαινομένου της συνεργασίας, εκτιμούμε πολύ καλύτερα τον ηρωικό αγώνα που κάνανε όσοι άνθρωποι αποφάσισαν να αντισταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνουμε τον απόλυτο εφιάλτη που είχαν απέναντί τους αυτοί οι άνθρωποι και παρόλα αυτά την απόφασή τους να εκτεθούν στους αυτούς τους ακραίους κινδύνους της κατοχής και βέβαια πάρα πολύ να πληρώσουν με τη ζωή τους αυτή την επιλογή. Άρα η γνώση της συνεργασίας μας κάνει να εκτιμήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της αντίστασης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, οι κινητοποιήσεις ενάντια στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, όπως αναφέρω και στο πρώτο μου βιβλίο που βλέπω την πλευρά της αντίστασης, είναι η μεγαλύτερη πολιτική νίκη του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος και κυρίως του ΕΑΜ. Είναι από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει και γιγαντώνεται, μαζικοποιείται το ΕΑΜ. Γιατί κερδίζει κατά κράτος τις γερμανικές αρχές κατοχής, όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αναγκάζονται να τραβήξουν πίσω το μέτρο και η Ελλάδα να καταστεί η μοναδική χώρα στην οποία δεν εφαρμόστηκε το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, το οποίο τι ήταν, η αποστολή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων εργατών και εργατριών στα γερμανικά εργοστάσια προς καταναγκαστική εργασία. Κάτι που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες μπόρεσαν να σώσουν τα παιδιά τους, τα αδέλφια τους. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή μία νίκη σε συμβολικό επίπεδο, ήταν μία νίκη με πολύ πραγματικά αποτελέσματα, πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Από εκείνο το αντιστασιακό φαινόμενο βέβαια δεν ήταν μόνο η νίκη και οι κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική επιστράτευση, ήταν πάρα πολλές άλλες αντιστασιακές ενέργειες. Από τα μέσα του 43 και μετά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, επειδή είναι πλέον κατανοητό ότι ο πόλεμος γυρνά προς την πλευρά των συμμάχων και ότι οι Γερμανοί θα χάσουν τον πόλεμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετατοπίζονται, είτε από την αδράνεια περνάνε στην αντίσταση, είτε τέλος πάντων δεν είναι πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν αυτοί που συνεργάζονταν προηγουμένως. Και αλλάζει το κλίμα στη χώρα. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή την εικόνα ως προς την, ας το πούμε, την ισορροπία ανάμεσα σε όσους αντιστέκονται και σε όσους συνεργάζονται, το έχω δείξει ήδη από το πρώτο μου βιβλίο, ότι ουσιαστικά μέχρι τα τέλη του 1942 οι άνθρωποι που εμπλέκονταν άμεσα ή έμεσα στα δίκτυα της συνεργασίας ήταν περισσότεροι από αυτούς που ήταν οργανωμένοι στην αντίσταση. Και αυτό μας κάνει να δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο αγώνας των Ελλήνων αντιστασιακών όταν ήταν μειοψηφία, για να μπορέσουν να γιγαντώσουν το αντιστασιακό κίνημα και να αντιστρέψουν αυτή την ζωφερή πραγματικότητα που είχαν απέναντί τους το 1941-1942. Ποια ήταν τα κίνητρα μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού για τη συνεργασία με τους κατακτητές? Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέξουμε μέσα στην κατοχή να δούμε τις διαφορετικές χρονικότητες που υπάρχουν. Το 1941 και 1942 ήταν σχετικά εύκολο να συνεργαστείς με τους Γερμανούς, γιατί φαινόταν αυτοί θα κερδίσουν τον πόλεμο. Οπότε έχουμε την άνθηση του φαινομένου της πολιτικής και κυρίως οικονομικής συνεργασίας. Είναι λοιπόν από την πρώτη μέρα που συγκροτείται η πρώτη κυβέρνηση Τσολάκογλου. Αυτό δίνει η πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας δίνει το πράσινο φως ουσιαστικά σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, που τότε ήταν πολύ πιο εκτεταμένος από ό,τι είναι σήμερα, να συνεργαστεί με τους κατακτητές. Και όταν λέμε το πράσινο φως, και όταν λέμε κρατικός μηχανισμός, μιλάμε για υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ιερείς, δικαστικό σύστημα. Ειδική νομοθεσία που διευκόλυνε τη συνεργασία. Ναι, αυτό φάνηκε
Αυτά είναι στο κομμάτι των κινήτρων που παρήχαν κυρίως στους οικονομικούς συνεργάτες, δηλαδή βλέπουμε και αυτό το αναδεικνύω και στο βιβλίο, βλέπουμε ειδικά νομοθετήματα, πληθώρα νομοθετημάτων, που παρακάμπτουν ελεκτικούς μηχανισμούς, πολύ μεγάλες φορολογικές απαλλαγές, απευθείας αναθέσεις έργων χωρίς διαγωνισμό. Οπότε είναι μια σειρά κινήτρων που δίνουν οι ελληνικές κατοχικές κυβερνήσεις από κοινού με τους κατακτητές για να προσελκύσουν κόσμο στη συνεργασία. Και βέβαια το πιο ισχυρό από όλα τα κίνητρα δεν ήταν μόνο το σε επίπεδο επιχειρηματιών, ήταν το περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας που είχε δημιουργηθεί, δηλαδή ένα κλίμα μέσα στο οποίο ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει από την πλευρά εννοώ των συνεργατών και να μην υποστεί καμία συνέπεια για τις πράξεις του, και αυτό οδηγεί και σε πολύ ακραίες μορφές βίας τους τελευταίους μήνες της κατοχής από τμήματα του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή από την καρδιά του κρατικού μηχανισμού, από τα σώματα ασφαλείας. Αυτή λοιπόν το περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας, ανομίας που έχουν καλλιεργήσει τρεις ελληνικές κυβερνήσεις από κοινού με τους κατακτητές, λειτουργεί ως ένα θερμοκήπιο μέσα στο οποίο καλλιεργείται και μεγαλώνει η συνεργασία. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα της απελευθέρωσης είναι το αίτημα για δικαιοσύνη και για τιμωρία των δοσιλόγων. Αποδόθηκε όμως ποτέ? Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν το έχουμε δώσει την προσοχή που του πρέπει. Πέρα από τις συγκρούσεις σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, αυτά το πολύ κρίσιμο διάστημα και πριν την απελευθέρωση, αλλά και από την απελευθέρωση ως τα Δεκεμβριανά, στην ίδια την κοινωνία υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο αίτημα, αν θέλετε υπάρχει μια προτεραιοποίηση, να το πω έτσι όπως θα λέγαμε σήμερα, των αιτημάτων, και σε αυτή τη διαδικασία η απονομή δικαιοσύνης είναι το νούμερο ένα. Είναι και η σταθεροποίηση της οικονομίας και της δραχμής, που έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό ακόμη και από τα χρόνια της κατοχής, σε αυτό το διάστημα που συζητάμε. Είναι και το ζήτημα της συγκρότησης του καινούργιου ελληνικού στρατού, πώς θα διαλυθούν οι αντάρτικες στρατοί για να γίνει ο εθνικός στρατός. Είναι και πολλά άλλα ζητήματα, αλλά το νούμερο ένα για την ίδια την κοινωνία είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Και ακριβώς επειδή αυτό, μετά την μεσολάβηση των Δεκεμβριανών, αυτό το αίτημα όχι μόνο έμεινε ανικανοποίητο, αλλά συνέχισε ένα καθεστώς ανομίας, την ύπαρξη ενός καθεστώτος ανομίας και μη απονομής δικαιοσύνης τα μετέπειτα χρόνια, αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ μεγάλο τραύμα για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν απονεμήθηκε η δικαιοσύνη, δεν οδηγήθηκαν στα δικαστήρια πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, αλλά και αυτοί που οδηγήθηκαν τελικά αθωώθηκαν μαζικά, αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο τραύμα για την ελληνική κοινωνία, και έτσι καταλαβαίνουμε πως 80 ολόκληρα χρόνια μετά αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να μας απασχολεί. Παρά τις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν εκείνη την περίοδο, ο αντικομμουνιστικός προσανατολισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος αποτελεί μια συνέχεια που ενώνει, όπως λέτε και στο βιβλίο, το μεσοπολεμικό παρελθόν με το κατοχικό παρόν και το μεταπολεμικό μέλλον. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό αποτελεί ακόμα και την βασική υπερασπιστική γραμμή των κατηγορούμενων χωροφυλάκων στα πρώτα δικαστήρια που γίνονται μετά την απελευθέρωση, οι οποίοι δικαιολογούνται λέγοντας ότι το εθνικό καθήκον τους επέβαλε να εμποδίσουν με τη δράση τους τους κομμουνιστές και ότι υπήρχαν τα εγκλήματα των κομμουνιστών και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το σταματήσουμε. Τι δόση αλήθειας υπάρχει σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή, δεδομένου ότι η συνεργασία προηγήθηκε της αντίστασης και χρονικά αλλά και τοπικά? Ναι, αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβώς. Αναφέρω κάποια στοιχεία στο βιβλίο, παίρνοντας σαν σημείο τομή τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας τον Απρίλιο
του 1943 και δείχνω ότι πάντα για νομό Αττικής μιλάω, γιατί το βιβλίο αφορά το νομό Αττικής, και δείχνω ότι μέχρι τότε ποιοι ήταν οι νεκροί στο νομό Αττικής. Υπήρχαν νεκροί που, θύματα που είχαν προκληθεί από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τα ελληνικά σώματα ασφαλείας, αλλά δεν υπήρχε θύμα από την πλευρά που είχε προκληθεί από την πλευρά του ΕΑΜ. Συνεπώς, η αφήγηση ότι τα τάγματα ασφαλείας συγκροτήθηκαν για να απαντήσουν στην ένοπλη βία του ΕΑΜ δεν ισχύει. Και νομίζω όχι μόνο στο νομό Αττικής. Τα τάγματα ασφαλείας συγκροτήθηκαν για να αποτρέψουν, πρώτα απ' όλα για να μεταφέρουν την αντιπαράθεση από το πολιτικό πεδίο, που συνέχεια κέρδιζε νίκες στο ΕΑΜ, στο ένοπλο, και να μπορέσουν μετά να επικαλεστούν τη βία που ασκεί το ΕΑΜ ως ανάγκη προάσπισης, ως ανάγκη άμυνας του κράτους απέναντι στην απόπειρα των κομμουνιστών να καταλάβουν την εξουσία. Συνεπώς είναι μια συνειδητή επιλογή του Ράλι, και όχι μόνο, και όλων των ανθρώπων που στοιχίζονται με αυτόν τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το πολιτικό στο ένοπλο, ούτως ώστε να μπορέσει να προσάψει, να δημιουργήσει αυτό το αφήγημα της περικόκκινης βίας και να δικαιολογήσει την ένοπλη αντίσταση, ουσιαστικά, την ένοπλη, συγγνώμη, συνεργασία πίσω από αυτή την ανάγκη του κράτους να προφυλαχθεί απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Αυτό ακριβώς λένε και, όπως σωστά παρατηρήσατε, οι κατηγορούμενοι, κυρίως της ειδικής ασφάλειας, αλλά όχι μόνο, της χωροφυλακής γενικότερα, που ήταν ο πιο στενός συνεργάτης των Γερμανών, το Σώμα της Χωροφυλακής, στα μεταπολεμικά δικαστήρια. Ότι εμείς δεν συνεργαζόμασταν με τους κατακτητές, εμείς εφαρμόζαμε τον νόμο. Και ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να διώκουμε τους κομμουνιστές. Όμως ποτέ το δικαστήριο δεν κάθισε να εξετάσει τι γίνεται με την ελληνική νομολογία. Όντως, αυτοί είναι νόμοι που ξεκινάνε από το ιδιώνυμο του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929 και αυστηροποιούνται διαρκώς μέχρι και τη δικτατορία του Μεταξά. Ναι, αλλά τι γίνεται με την εφαρμογή αυτών των νόμων όταν η χώρα είναι κάτω από ξένη στρατιωτική κατοχή? Και πόσο μάλλον όταν οι κομμουνιστές που διώκονται από την ελληνική νομοθεσία πλέον είναι οι κύριοι προασπιστές, οι κύριοι εκφραστές του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάποια ερμηνεία, και βέβαια δεν δόθηκε ποτέ καμία ερμηνεία, γιατί είναι μια καταφανέστατη αντίφαση ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται το ελληνικό κράτος στη δίωξη των κομμουνιστών από τη στιγμή που έχουμε ξένο στρατιωτικό κατακτητή. Οπότε το βασικό επιχείρημα ήταν ότι δεν συνεργαζόμασταν με τους Γερμανούς, απλά πολεμούσαμε τους κομμουνιστές. Εκεί που ήταν πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουν αυτό το αφήγημα ήταν στο πεδίο, στην πρακτική του εφαρμογή. Δηλαδή, στην πράξη του, τι έγινε στην πράξη. Ήταν πολύ δύσκολο να δικαιολογήσεις πως στην Καλλιθέα, στη Μάνδρα, σε διάφορα, στην Κεσαριανή, στην Κοκκινιά, Γερμανοί από κοινού με Έλληνες πολέμησαν κατά, όχι μόνο του ΕΑΜ, αλλά γενικότερα άσκησαν ασύλληπτη βία κατά του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο, στα πρακτικά των μεταπολεμικών δικών, βλέπουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις, την προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και βέβαια τους Έλληνες δικαστές να δέχονται αυτές τις ασύλληπτες δικαιολογίες που προσπάθησαν να παρουσιάσουν οι αξιωματικοί είτε της χωροφυλακής, είτε των ταγμάτων ασφαλείας, είτε και της αστυνομίας πόλεων. Μου έκανε εντύπωση, το συζητάγαμε και προηγουμένως, η αίσθηση που αφήνει η ανάγνωση του βιβλίου, με την έννοια ότι θολώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, τα όρια μεταξύ της προπολεμικής περίοδου, του Μεσοπολέμου, της κατοχής και, και της επόμενης περίοδου. Με λίγα λόγια, παρουσιάζει την ιστορία σαν μια συνέχεια και όχι σαν διακριτά γεγονότα, διακριτές στιγμές στο χρόνο. Ήταν σκεμμένο αυτό σαν επιλογή? Ακούστε, αυτό είναι γνωστό σε όλους και όλες τις ιστορικούς, ότι η ιστορία δεν γράφεται με χειρουργικές τομές στον χρόνο. Ναι, η είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα είναι ένα γεγονός τομή, αδιαφυσβήτητα. Ο πόλεμος ο ίδιος είναι ένα γεγονός τομή. Αλλά πάντα, ακόμη και στις πιο βαθιές τομές, έχουμε συνέχειες που έρχονται από το παρελθόν.
Οπότε είναι η δουλειά των ιστορικών να βλέπουν αυτές τις συνέχειες, ιδίως όταν παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων την περίοδο που μελετάμε. Δηλαδή η δράση του ελληνικού κρατικού μηχανισμού και ιδίως των σωμάτων ασφαλείας στα χρόνια της κατοχής συνδέεται αμεσότατα με το τι έχει προηγηθεί στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή αυτό το μπόλιασμα εντός αγωγικών που λέω και στο βιβλίο των Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών της χωροφυλακής κυρίως αλλά και της αστυνομίας πόλεων με το αντικομουνιστικό πνεύμα, αυτό το μπόλιασμα στον αντικομουνισμό που έγινε την περίοδο του Μεσοπολέμου ήδη από τα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στάση που κράτησαν τα ελληνικά σώματα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επίσης η εισβολή του γερμανικού κεφαλαίου η γερμανική οικονομική εισβολή στα Βαλκάνια δεκαετία του 30 που είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί κατακόρυφα η σύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις γερμανικές διαμόρφωσε δεδομένα καθοριστικά για την οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής. Οι Γερμανοί είχαν στενούς συνεργάτες, επιχειρηματίες ήδη από τη δεκαετία του 30, οπότε σε αυτούς απευθύνθηκαν και όταν βρέθηκαν ως κατακτητές της χώρας στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς, τους Έλληνες συνεργάτες τους, προπολεμικούς, ανταποκρίθηκαν στα χρόνια της κατοχής. Σε αυτούς βασίστηκαν για να ανοίξουν περισσότερο τα δίκτυα οικονομικής συνεργασίας στη χώρα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη επικοινωνία του κατοχικού παρόντος, το πούμε έτσι, με το άμεσο παρελθόν του Μεσοπολέμου. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο της συνεργασίας, αλλά όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε, όλα τα πάντα γύρω από την κατοχή, πρέπει να κοιτάξουμε και τι έγινε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ας έρθουμε στο σήμερα. Ποια ήταν η αφορμή για τη συγγραφή ενός βιβλίου 70 και χρόνια μετά τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται και με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που ήδη στη διαδρομή που έχει κάνει είναι πολύ δημοφιλές. Έχουμε δει και την εκδήλωση που έγινε στο Θέατρο Εμπρός πρόσφατα και η βιβλιοπαρουσίαση στη Νομική που ήταν βιβλιοπαρουσίαση σε αίθουσες κατάμεστες από κόσμο. Κάτι που μάλλον δεν συνηθίζεται σε βιβλιοπαρουσιάσεις. Μου λέγατε προηγουμένως ότι ήδη το βιβλίο είναι στα ευπόλυτα και μάλιστα σε κατηγορία, όχι στην κατηγορία των επιστημονικών, αλλά στις γενικές κατηγορίες. Στη γενική κατηγορία. Mm-hmm. Πώς εξηγείτε αυτό το ενδιαφέρον και επίσης αν υπάρχει και κάποια σύνδεση με το, αν βλέπετε κάποια σύνδεση με το παρόν, κάτι που κάνει αυτή την πιο επίκαιρο. Το κάνει πιο επίκαιρο, ναι. Είναι μια ιστορία αποσιωπημένη οι συνεργάτες. Αυτό έχει περάσει στη συλλογική μνήμη. Παρά το γεγονός ότι η γενιά που ζούσε τα γεγονότα έχει πεθάνει πλέον, έχει κλείσει τον βιολογικό της κύκλο. Το θέμα της συνεργασίας, αυτό που αφήνουμε τη λέξη δοσύλλογος ή δοσυλλογισμός, αυτό που εννοούμε, το θέμα της συνεργασίας έχει περάσει στη συλλογική μνήμη. Επίσης, το τραύμα λόγω της ατιμωρησίας εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Και είναι ένα τραύμα που αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, δεν αφορά ένα μικρό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας και σε επίπεδο πολιτικό μας αφορά όλους. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Συνεπώς, έχουμε έναν ανοιχτό λογαριασμό με αυτό το παρελθόν και με αυτό το ζήτημα και το ξέρουμε αυτό. Ακόμη και αυτοί που θέλουν να το βάλουν κάτω από το χαλί το θέμα, ξέρουν ότι είναι ανοιχτός λογαριασμός. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μαθαίνουμε στο σχολείο τίποτα. Είναι ένα θέμα για το οποίο στις επαιτίους δεν λέμε τίποτα. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε μνημεία, δεν έχουμε τόπους μνήμης, δεν τους έχουμε αναδείξει. Συνεπώς είναι ένα θέμα θεσμικά αποσιωπημένο. Όμως η κοινωνία δεν σημαίνει ότι ακολουθεί πάντα αυτά που οι θεσμοί προτάσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια
σύγκρουση, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι σχηματικά, μεταξύ μνήμης και θεσμικής μνήμης. Και αυτό το βιβλίο έρχεται να μιλήσει για αυτό το αποσιωπημένο παρελθόν. Νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει μια τόσο εντυπωσιακή ανταπόκριση από τον κόσμο και έχει κάνει τόσο πολλές πωλήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, δεν μπορώ να το ξέρω. Το ευχόμαστε. Αυτό, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ήδη βρισκόμαστε, πάμε για την 1/1000 και δεν έχουμε ακόμη συμπληρώσει 2,5 μήνες. Για ένα βιβλίο βαρύ, γιατί δεν είναι μόνο ο όγκος του, οι 400 σελίδες, γενικά το θέμα είναι δύσκολο. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις ευχάριστα. Είναι ένα βιβλίο που σου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα και πολλά από αυτά είναι δυσάρεστα. Συνεπώς, νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι αυτός. Είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα αυτό το ανοιχτό τραύμα που υπάρχει ακόμη. Μια τελευταία ερώτηση αφορά την άκρα δεξιά, μια και μας απασχολεί και στις μέρες μας. Για την ιδεολογία συγκεκριμένα και για το κατά πόσο αντιφατική είναι. Ενώ έχει σημαία από τη μια μεριά τον εθνικισμό, οι πρόγονοι είναι συνεργάτες, οι πιο άμεσοι των δυνάμεων κατοχής. Πολύ περισσότερο οι θαυμαστές του Χίτλερ, που υπάρχουν ακόμα, θαυμάζουν κάποιον που άμα κέρδιζε θα άφηνε τα 2/3 της ελληνικής επικράτειας, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος θα ήταν υπό βουλγαρική κατοχή ή θα παραδεινόταν, θα ήταν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση, πώς θα το ερμηνεύατε? Δεν νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε αν είναι ιδεολογία ο εθνικοσοσιαλισμός. Ακόμη υπάρχουν πολλές, δεν έχουμε συμφωνήσει απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Είναι εντυπωσιακό, αυτό το έχει τονίσει και ο Θανάσης Καμπαγιάννης στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου που κάναμε στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο, ότι ο Μιχαλολιάκος έλεγε ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45 και όχι των νικητών του 1949. Οι νικητές του 1949 είναι ο Εθνικός Στρατός με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στο Γράμμο. Οι ηττημένοι του 45 είναι οι χιτλερικοί. Οπότε ο ίδιος ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής είχε δώσει ξεκάθαρα το στίγμα. Και λέω ότι σε θέματα ειδολογίας λέτε ότι υπάρχει μια ασυνέπεια σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες δικαιολογούν πως είναι και εθνικιστές και ταυτόχρονα λάτρεις του εθνικοσοσιαλισμού και ταυτίζουν εθνικοσοσιαλισμό και εθνικισμό. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να μας δώσουν αυτή μια απάντηση για αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι η πράξη τους στο παρελθόν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού και στο παρόν, δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ιδεολογική συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λένε και αυτά που κάνουν ή και αυτά που λένε τη μία στιγμή και αυτά που λένε την άλλη. Είναι γεγονός ότι ο εθνικοσοσιαλισμός εξακολουθεί να έλκει, να είναι ελκυστικός σε πάρα πολλούς ανθρώπους, πλέον καμουφλαρισμένος με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό ή την οικονομική κρίση ή διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι, να αποκτήσουμε καλύτερα όπλα απέναντι στην ακροδεξιά, να ξέρουμε τι ακριβώς κάναν αυτοί οι άνθρωποι την περίοδο της κατοχής, αυτοί οι άνθρωποι που οι ίδιοι οι ακροδεξιοί θεωρούν πολιτικούς τους προγόνους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.